Καλησπέρα σας, είμαι η Βέρα Ιώνα Παπαδοπούλου, είμαι performance artist, σκηνοθέτης και εικαστικός και σήμερα θα σας μιλήσω για το Female Home Online Performance Art Festival που επιμελήθηκα και οργάνωσα στην πλατφόρμα του Facebook και έλαβε χώρα από 1η ως 3 Απριλίου, περίοδο καραντίνας, με το που άρχισε δηλαδή η καραντίνα. Στο φεστιβάλ αυτό συμμετείχαν 65 καλλιτέχνηδες παγκοσμίως, πάνω από 13 χώρες. Ουσιαστικά ξεκίνησε για κάθε μέρα το πρωί και τελείωνε το βράδυ, με ένα έτσι δυναμικό πρόγραμμα. Και η μόνη οδηγία ήταν ότι συμμετέχουν καλλιτέχνηδες που παρουσιάζουν τις δουλειές τους, performances, οι οποίες έχουν γίνει στο σπίτι. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν για την δουλειά ήταν πάρα πολλές, δηλαδή από live streaming, από απλά βίντεο στο YouTube, στο Vimeo, από πλατφόρμες όπως το Zoom και κάποιες άλλες. Ήταν ανοιχτές δηλαδή, τα μέσα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Και γενικότερα το φεστιβάλ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το παρακολούθησαν πάνω από 1.300 άτομα, τα οποία προφανώς δεν είχαν όλα σχέση με την performance και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πέρα από ότι υπήρξε ένα κίνητρο για τις καλλιτέχνες να δημιουργήσουν περίοδο καραντίνας, καινούριες δουλειές και υπήρξε μια στήριξη ανάμεσά μας και έτσι ένας δυναμισμός και δημιουργήθηκαν πάρα πολύ ωραίες φανταστικές δουλειές. Παράλληλα αυτό που παρατήρησε είναι ότι η τέχνη της performance άνοιξε, δηλαδή το κοινό άνοιξε. Και υπήρξε και κοινό που παρακολούθησε λόγω του Facebook ουσιαστικά το φεστιβάλ που δεν είχε καμία σχέση με performance και ίσως και πρώτη φορά στη ζωή του είδε γενικότερα performance. Πάμε λίγο να παρακολουθήσουμε κάποιες από τις δουλειές και θα συζητήσουμε κι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
freakish thing to be childish while being a child. I remember cutting you because you should have thinner legs. I remember being ashamed of your breast because it wasn't female enough. I remember you being braided with numbers in school. I remember myself judging you endlessly out of insecurity and contest. I remember you being touched by a teacher. Then blaming you for this event, because come on, you shouldn't be that sexy for time. I remember my first boyfriend, how he touched you, saying it was his rightful place to do that. I remember how you sweat for hours trying to reach that thin but not too thin body type that everyone is expecting of you. I remember my partner hurting you. Dear body, ήταν απλά εκδήλωση στο Facebook ουσιαστικά και στη συζήτηση πόσταρα ανάλογα με το schedule που υπήρχε, τα βίντεο, τα live streaming και όλες τις δουλειές που συμμετείχαν με βάση την ώρα που ήταν να παρουσιαστούν. Οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν, οι θεατές μπαίνανε οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαν να δουν τις performance, δηλαδή ακόμα και τώρα μπορούμε να δούμε κάποιες από αυτές. Αυτό. Ας παρακολουθήσουμε κάποιες λοιπόν. Performance της Τίνα Τιχονένκο από την Ουκρανία.
εδώ παρακολουθούμε την performance της Άνιας, Άνια Νικολάεβα από το Παρίσι. Performance της Jessica Van Dersen, βίντεο performance ουσιαστικά. Performance της Λίζας Κρικόνη, Pathetic. Thank you.
performance της Όλια Κρόιτορ από τη Μόσχα, Dream, όπου ήταν προβολή σε ένα γύψινο μαξιλάρι. Performance της Αθηνάς Χανελοπούλου. Μια βίντεο performance της Olivia Tato, βίντεο art μας. Performance της Αλεχάνδρα Δασκάου από τη Ρουμανία.
ένα live streaming της Miriam de Boer-Salmon. Προχωρήσω λίγο πιο πέρα. Συγγνώμη, έχω και το γάτο εδώ πέρα δίπλα που... Μια performance της Σαλομέα Μπάουερ από την Γεωργία. Θα δούμε λίγο την αρχή και το τέλος. Όλες αυτές τις δουλειές που βλέπουμε υπάρχουν ακόμα στο Facebook, στη σελίδα του event, οπότε μπορείτε να τις δείτε εκεί πέρα, αν θέλετε. Ολόκληρες, γιατί τώρα, λόγω της έλλειψης του χρόνου, δείχνω αποσπάσματα από κάποιες και όχι με κάποια κριτική ότι είναι οι καλύτερες, απλά έφτασε στο μάτι.
ένα live streaming της Gamzeo Juk, Τουρκία. Σε απορροφάς performance λοιπόν, μου τις βλέπουμε με τις ώρες. Αλήθεια είναι. Όπως μπορούμε να δούμε είναι άπειρες οι performance, ας πούμε της Αναστασίας Αναστασιάδου, ήταν στο Zoom, της Αντωνίας Λούτης στη τουαλέτα, ένα βίντεο. Τώρα τι να πρωτοδείξουμε, σε καν μπορούμε να διαλέξουμε, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολλές performance. Και ουσιαστικά έτσι παρουσιαζόταν η μία μετά την άλλη. Και αυτό είχε ένα έτσι, ενδιαφέρον, γιατί αυτή η σελίδα συνέχεια γέμιζε. Συνέχεια μεγάλωνε. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη performance με το πώς ξεκίνησε, που ήταν αφιερωμένη όσο φορά την καραντίνα. Τον ιό. Thank you.
κι άλλο ένα ωραίο live streaming από την Μαριβή Γαζέτα από τις Βρυξέλλες. Επί τρεις μέρες, 8 ώρες την ημέρα, η Le Manta Resorgiou έκανε από την Τουρκία, που βρισκόταν όμως στο Βερολίνο, έκανε μια performance αφιερωμένη σε όσους αρρώστησαν είτε έφυγαν από τη ζωή με το κορονοϊό. Ήταν long duration performance, όπου έφτιαχνε τριαντάφυλλα ουσιαστικά από τις εφημερίδες. Performance της Άρτεμις Ξένιου, όπου έκανε την performance στην πλατφόρμα με, πώς λέγεται, Twitch.
η οποία είναι μια πλατφόρμα όπου παίζουν γενικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και της γράφανε διάφορες οδηγίες, είχε δύο κάμερες και χόρευε μπροστά στις κάμερες. Είχε αρκετό ενδιαφέρον για αυτή η performance, ήταν αρκετά αστεία. Μια τριλογία της Άρτεμις Παπαγεωργίου. Είναι ένα από τα τρία βίντεο. Performance της Μαρίτα Μπούλμαν. Performance της Τζέννης Βακαλοπούλου, Κυριανίας Βακαλοπούλου, ένα λεπτό σιγή. Και μάλλον ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που ξαναείδα τις δουλειές που τις έβλεπα ξανά, κάπως συγκινήθηκα και χαίρομαι για όλο αυτό που κάναμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή εμπειρία από όλες τις απόψεις, δηλαδή έδωσε πολύ σκέψη, πολύ τροφή για σκέψη. Και σίγουρα θέλω από αυτό που κάναμε να γίνει ένας online κατάλογος. Θέλω να συνεχιστεί το Female Home. Θα ήθελα να γίνει υβριδικό, δηλαδή οι καλλιτέχνες να ανοίξουν τα σπίτια τους και να μπορέσουμε να πάμε και στα σπίτια. Και να συνεχιστεί ως project, γιατί πραγματικά είχε πολλές ενδιαφέρουσες δουλειές. Από τελείως διαφορετικά background η κάθε καλλιτέχνηδα. Δυνατές, πολλές δυνατές δουλειές. Και μία μίξη από τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις performance που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
σε εμάς η καραντίνα είχε κάποια θετικά αποτελέσματα και καλλιτεχνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσετε το χρόνο σας. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά. Γεια σας.